επιστρέψαμε μετά από το απαραίτητο διάλειμμα. Εδώ στο στούντιο της Αλφα τηλεόραση με την εκπομπή Αλφα σήμερα και στη μισή ώρα περίπου που μας απομένει μέχρι τις 5 παρακάτω. Θα δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τα αγροτικά μπλοκ σε όλη τη χώρα, με τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Αθήνα, με τα όσα παρακολουθήσαμε και πριν από περίπου μια ώρα από την ΣΟΚΟΥ. Να καλησπέρισω τον κύριο Τάσο Αρφανίδη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μέλος της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών από τον μπλοκ των κερδιλίων από την πλευρά της Καβάρα, του Παγκαίου. Ουσιαστικά είχαμε επεισόδια και συμπλοκές από ό,τι είδαμε στην ναι, ναι, γιατί απαγορεύεται η αστυνομία που βλέπουμε να μπουν αγροτικά καταλήγματα και αγροτικά αυτοκίνητα βέβαια στην Αθήνα. Πράγμα που δεν το περιμέναμε για να μας ειλικρινήσεις. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορες εντάσεις. Εμείς θέλουμε να μπουν. Οι αγρότες μπαίνουν ειρηνικά σε πρώτη φάση, ίσως να πει καλά το πρώτη φάση στην Αθήνα. Αλλά θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε γιατί πλέον δεν μας ακούνε με τους τρόπους που έχουμε εκδηλώσει τη διαμαρτυρία μας μέχρι σήμερα. Με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε και ίσως και αύριο κάθε φορά να είναι μεγαλύτερη. Και αυτοί που δεν πήγαμε να. Αυτό το ρωτήσω. Ποιοι έχουν κατέβει αυτή τη στιγμή, ποιοι έχουν κατέβει και από άλλες περιοχές, ποιοι έχουν ανέβει στην Αθήνα. Ξέρουμε για τους αγρότες από την Κρήτη. Το καλύτερο είναι προς όλα τα μπλοκ. Φυσικά στην Βόρεια Ελλάδα είναι λίγο δυσκολότερο να μπορέσουμε να μετακινήσουμε κόσμο, αγροτικά μηχανήματα κτλ. Οπότε ανταποκριθήκαν ευκολότερα στο κάλεσμα αυτοί που βρίσκονται στα πέριξα της Αθήνας. Και από την Κρήτη που βάλανε πλοία και ανέβηκαν. Εάν χρειαστεί, σίγουρα θα γίνουν περισσότεροι. Να ρωτήσω λίγο κάτι το οποίο φυσικά έχει ακουστεί άπειρες φορές. Φορολογικό, ασφαλιστικό και κόστος παραγωγής. Γιατί θα χαρακτηρίζεται το σημαντικό το διάλογο αυτή τη στιγμή, δεν έχετε πάει καν ουσιαστικά να κερδίσετε ένα διάλογο. Αυτό είναι το μέγιστο ερώτημα που πλανάται αυτή την περίοδο, αν συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό ή όχι. Το βασικό κομμάτι είναι να πάμε να συζητήσουμε πάνω σε ποια βάση. Ήτανε κάθε τη θέση μας μέχρι σε σήμερα που μιλάμε, στο ότι δεν μπαίνουμε σε ένα διάλογο ο οποίος δεν θα έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα και δεν θα μπούμε σε διάλογο αν δεν δούμε και βήματα εξέλιξης. Αυτό που βλέπουμε τόσο καιρό από την κυβέρνηση είναι να μην κάνει πίσω σε τίποτα. Και επειδή κάποια πράγματα για να τα δούμε και λίγο πιο ρεαλιστικά, ουσιαστικά από μια πλευρά, η κυβέρνηση εκτελεί ρητές εντολές των μνημονίων, οι οποίες ουσιαστικά εμείς με αυτόν τον αγώνα στέλνουμε ένα μήνυμα μαζί με όλες τις κοινωνικές ομάδες, με όλο τον πληθυσμό της χώρας πλέον. Πλέον το όχι δεν είναι 61 κομμάτια, η αλήθεια είναι ότι είναι απόλυτα 100%. Λέμε ένα μεγάλο όχι ότι πλέον δεν αντέχουμε σε αυτή τη λιτότητα, όλος ο ελληνικός λαός. Πρώτη γραμμή πυρός φαίνονται αυτή τη στιγμή αγρότες, αλλά επί της ουσίας το ζούμε κάθε μέρα στα μπλόκα είναι όλοι οι Έλληνες. Οπότε να μπούμε σε ένα διάλογο ο οποίος δεν θα έχει αποτέλεσμα, ουσιαστικά είναι σαν να αφήνουμε τη μάχη και να πηγαίνουμε να κουβεντιάσουμε. Ένας διάλογος πρέπει να υπάρχουν σε μια καλή στέλνηση και από τις δύο πλευρές. Εμείς έχουμε δείξει, έχουμε αναπτύξει και στο διαδίκτυο και σε όλα τα μέσα τις θέσεις μας είναι γνωστές. Δεν λέμε ένα αστείο όχι. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε διάλογο. Πρέπει να δοθεί έστω ένα δείγμα, να δούμε κάτι. Όμως ο Πρωθυπουργός πρόλαβε να σας κάλεσε. Η αλήθεια δεν μας κάλεσε. Έδειξε μια καλή θέληση ότι θα βρεθούμε. Δεν είδαμε καμιά επίσημη προσόσκληση. Αλλά και επίσημη προσκλήση να δούμε. Χωρίς να πούμε ότι να φύγουν όλα αυτά εδώ. Για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μάλλον η ίδια κυβέρνηση υπουργή του, λέγαν ότι αυτά τα μέτρα στο δημοψήφισμα ότι είναι τα φλόκλακα των αγροτών. Και σήμερα έχουν να εφαρμόσουν. Πρέπει σε πρώτη φάση να δούμε ένα σημείο καλής θέλησης. Οι ίδιοι τους λέγανε ότι είναι τα φλόκλακα και οι ίδιοι σήμερα θέλουν να τα επιβάλλουν και με έναν τρόπο χωρίς κανένα κοινωνικό διάλογο και όχι μόνο στους αγρότες. Το βασικό κομμάτι είναι οι αγρότες γιατί είναι μαζί και το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Και πάρα πολλά πάγια προβλήματα που έχουν βγάλει τον αγροτικό κόσμο στο δρόμο τα περασμένα χρόνια. Δεν έχει λυθεί κανένα από αυτά. Έρχονται να αφιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Οπότε είναι φυσικό οι αγρότες να έχουν αυτή τη στιγμή ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Να βάλουν μια τελεία στο κομμάτι του διαλόγου και των προτάσεων, φορολογικού, του ασφαλιστικού, των υπολείπων προβλημάτων που δεν λύθηκαν ουσιαστικά ποτέ. Να δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή από τις δικές σας τουλάχιστον πληροφορίες και από αυτά που ξέρετε. Στον μπλοκ των κερδιλίων μετά βρίσκεται το τούνελ στην περιοχή της Καβάλα. Πόσα μπλοκ έχουμε ουσιαστικά στην περιοχή? Αυτή τη στιγμή στην Αντλική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 11 μπλοκ, τα οποία υπάρχει ένα συντονιστικό Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που δεν λέμε ότι συγγνώμη, δεν λέμε ότι το Αντλική Μακεδονία και Θράκη εννοούμε μέσα και των Ομοσερών. Όχι. Εννοούμε
από το δράμα και βάλε την περιφέρεια ανατολικής περιφέρειας. Το blog του Δημήτρη πού ανήκει? Κατά ένα μέρος γι' αυτό προσδιορίσαμε στην αρχή ότι είναι από την μεριά του Παγκαίου, γιατί ως αγροτική σύλλογη και ως εργατικό κομμάτι είμαστε στην περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Γεωγραφικά το μπλοκ ανήκει στον Δημήτρη. Απλά εκεί κάναμε ένα μεγαλύτερο μπλοκ, το οποίο είναι και ένα κομβικό σημείο, ένα σημείο το οποίο δημιουργεί θέματα. Αν και πιστεύουμε ότι μέχρι σήμερα προσπαθούμε να είμαστε όσο περισσότερο γίνεται με τον κόσμο, να μην δημιουργούμε πολλά προβλήματα. Και πιστεύουμε ότι το πετυχαίνουμε αυτό, αν και ο κόσμος που τον ταλαιπωρούμε δηλώνει καθημερινά ότι καλά κάνετε. Είναι πρωτόγνωρο. Ό,τι και να πούμε, ειλικρινά έχουμε μια τρομερή κοινωνική αποδοχή και μας φαίνεται και μας παράξενο για να μιλήσουμε. Δηλαδή καθημερινώς επαγγελματίες στέλνουν τρόφιμα, στέλνουν διάφορα εφόδια στο μπλόκο, έρχονται, μας στηρίζουν και με τη φυσική τους παρουσία. Είναι κάτι το οποίο ειλικρινά και αυτό συμβαίνει σε όλα τα μπλόκα. Δεν είναι στον μπλόκο των Κερδιδιών και από άλλους συναδέλφους που μιλάμε, που βρισκόμαστε, είναι κάτι, υπάρχει μια γενικότερη αποδοχή. Δηλαδή, ο κόσμος συντάσσεται με αυτό το αγροτικό κίνημα και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο, όπως προείπα, να δώσουμε ένα μήνυμα και στην κυβέρνηση, αλλά γενικότερα να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι, να καταλάβουν ότι αυτά τα μνημόνια δεν γίνεται, δεν αντέχει τίποτα άλλο ο ελληνικός λαός. Κάναμε αναφορά και σας διέκοψα. Κάνασες αναφορά ότι πώς γίνεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, λοιπόν. Όπως είπατε, 11 μπλόκα, εγώ σας διέκοψα στο κομμάτι, σας είχα πει τι γίνεται με το μπλόκο και τη διδίωση σε ποιο κομμάτι ανήκει. Τέλος πάντων, τι γίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή συντονιζόμαστε και τα 11 μπλόκα μαζί. Έχουμε πάρα πολλές κοινές θέσεις. Βγάζουμε και δελτία τύπου για το πώς συνεχίζεται από την πρώτη εβδομάδα το πώς είμαστε. Αυτό πάντα σε συνδυασμό και σε συνεννόηση και με το Πανελλήνιο και με την υπόλοιπη Ελλάδα εννοώ. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας το μεγάλο, τα δυνατά μπλόκα κατά μία έννοια είναι αυτά που φυλάνε τα σύνορα και έχουν τα πολλά προβλήματα, γιατί ουρές χιλιόμετρων με διάφορες εντάσεις. Οι συνάδελφοι εκεί έχουν υπομιστεί ένα βαρύ βιβλίο για τους κήπους του Νέου Μένιου, μιλάμε εξοχή, έπρεπε το Διεθνές Πάνω, έχει τρία μπλόκα τα οποία είναι στα σύνορα. Και εκεί έχει ουρές χιλιόμετρων, ταλαιπωρούμε κόσμο, δημιουργούμε προβλήματα διάφορα και αυτό πλέον, αυτό το άθροισμα των νερών έχει αποφέρει σε τέσσερις. Ναι, δεν είναι όλες τις μέρες κλειστές 4 ώρα. Είναι περίπου 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Κάποιες ώρες αφήνουμε, γιατί πρέπει να υπάρξει και τόνο. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι τόσο ήρεμα τα πράγματα. Δεν είναι και ήρεμα τα πράγματα. Αυτό όμως άρχισε να αφαιρεί αποτελέσματα σε συνδυασμό με αυτό που γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα και με διάφορες άλλες. Να ακούω ακτιβιστικές ενέργειες, άνοιξαν τα σήμερα. Σήμερα ανοίξαν τα διόδια, ως μια ένδειξη να βοηθήσουμε τον κόσμο και να δημιουργήσουμε και μια αναθήκη. Με γράμμα το επιτρέψτε μου, θα μπορούσε να πει κανείς να ανοίξει τα διόδια και παρακάτω μπορεί να ήταν κλειστός ο κόμπος. Όχι, δεν είχαμε τα διόδια. Εντάξει, στις ώρες που ήταν τα διόδια, είχαμε τον παράδρομο, τον παλιά εθνική, δεν είχαμε ανοιχτεί από την πρώτη μέρα. Τα κερδίλια είναι κλειστή η Εγνατία Οδός και δεν περνάει τίποτα. Παρά μόνο περιπτώσεις ασθενοφόρα και τα κύριε δεν είναι σωστά. Το θεμένο της κόπωσης από την πλευρά των αγροτών έχει αρχίσει να εμφανίζεται. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Σκεφτείτε ότι την πρώτη εβδομάδα λειτουργούσαμε με θερμοκρασίες οι οποίες ήταν μείον 8 μήνες. Μια στα κερδίλια, φανταστείτε, δεν είναι σαν Ευρωκόπη. Και με ένα αέρα ο οποίος επιδίνωνε την όλη κατάσταση. Φυσικά υπάρχει απόκοση, δεν το αρνούμαστε, αλλά επειδή το διακύβευμα είναι μας ξεπερνάει πλέον, ο μεγάλος όγκος των αγροτών και των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων το ξεπερνάει. Και το ξεπερνάει με πολύ δύναμη, με έντονο πάθος, με όλες τις αντίξουσες συνθήκες. Ακόμη στηρίζουμε, βέβαια, έχουμε περάσει. Υπήρχε ένα μεγαλύτερο ενθουσιασμό στις πρώτες μέρες. Ήμασταν πολυθέστεροι. Τώρα, σε ορισμένες φορές πάμε με τις βαρδιές μας, με τον τρόπο που πρέπει να κρατήσουμε. Είναι συνεπείς οι περισσότεροι, για να μην πω και όλοι, στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και στον μπλόκο των Κερδιδιών και σε άλλα μπλόκα συζητώντας. Υπάρχουν προβλήματα και λογικό είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία τα ξεπερνάμε καλύτερα από όσο μαθαίνω από το γεγονό στο παρελθόν. Μα κύριε Φαρδανίδη, επιτρέψτε μου μια ερώτηση. Έχουν ακούσει πολλές φορές για σενάρια διάσπασης του αγροτικού κινήματος. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ακούγεται η λέξη διάσπαση, είναι μια λέξη η οποία είναι αδόκητη. Είναι αδόκητη τελείως.
Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις. Σε ένα τόσο μεγάλο κομμάτι υπάρχουν και πολιτικές διαφορές, πολιτικές λίγο κομματικές, να προσδιορίσω. Υπάρχουν και διαφορετικά αιτήματα κλαδικά. Αυτά εδώ θέλοντας να μας διασπάσουν, κάποιοι προσπαθούν να τα διωγώσουν, να τα δείξουν. Με αυτές όλες τις διαφορετικότητες στον αγροτικό κόσμο, μπορέσαμε αυτή τη φορά και όχι μόνο οι αγρότες, αλλά κτηνοτρόφιμοι, ισοκόμοι, αλληλείς. Και βρήκαμε τουλάχιστον το κοινό κομμάτι που είναι το φορολογικό που έρχεται, το ασφαλιστικό και μιλάμε για το κόστος παραγωγής και αν δείτε μέσα στα αιτήματα υπάρχουν και τα κόστη των αλλιών και των υπόλοιπων κοινωνικών. Του πρωτογενείου τομέα. Οπότε η όρος διάσπαση είναι ένας τελείως αδόκιμος όρος που χρησιμοποιείται εσχεμένα από κάποιους οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μόνο εντυπώσεις και τίποτα περισσότερο. Είναι άδικο δηλαδή να λέμε δεν έχουμε να χωρίσουμε πράγματα, γιατί πλέον δεν μιλάμε και για κλαδικά αιτήματα, ότι οι αλτριές καλλιέργειες θέλουν αυτό και οι ιδιαίτερες συμβίνες. Το βασικό κομμάτι είναι ότι πλέον, εάν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, ουσιαστικά δεν υπάρχει αύριο στον τοπικό τομέα. Τελειώνει ο μικρός και μεσαίος αγρότης, θα πάψει να υπάρχει. Αυτό είναι πλέον που το καταλάβει όλοι. Και αν το βάλουμε σε συνάρτηση ότι από τον αναγωγικό κόσμο σε πάρα πολλές περιοχές συντηρούνται πάρα πολλά επαγγέλματα που έχουν άμεση σχέση, αλλά και πάρα πολλά επαγγέλματα και ο μπακάλις του χωριού συντηρείται από τους αγρότες, που δεν είναι άμεσα. Αμέσως όμως θα υπάρξει ένας δεύτερος οικονομικός παρασμός στην παρήδα μας, όπως είδαμε η πτώση της οικοδομής, έφερε σε κάποιες περιοχές μαρασμό. Αν σταματήσει να λειτουργεί ο προϋπολογισμός μέσας, τα αποτελέσματα θα είναι ολοκλήρωτα για τη χώρα μας πλέον. Να ρωτήσω, αύριο και μεθαύριο, τουλάχιστον για αύριο, είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μεγαλύτερη καθόλους συναδέλφων σας στην πρωτεύουσα. Ναι, ήδη έχουμε ένα πυκνό πολιτικό, αγωνιστικό και κινηματικό χρόνο στις τελευταίες μέρες. Είναι να μην ρισκάρουμε να πούμε πράγματα, γιατί κάθε μέρα, ανάλογα τις εξελίξεις, αποφασίζουμε και το πώς κινούμαστε. Σκεφτείτε ότι σε πολύ τετραχρονικά διάστημα θα συνδυάζει και το Πανελλήνιο Συντονιστικός, το οποίο συμμετείχαμε χθες στην Πέλελα, και τα επιμέρους συντονιστικά, γιατί υπάρχουν καθημερινές εξελίξεις, βλέπουμε πώς εξελίσσεται όλο αυτό που γίνεται στην Αθήνα, πώς συντονιζόμαστε μαζί και διάφορες δράσεις και στραγάμε έχουν δράσεις και στην Καβάλα. Όλα αυτά πώς εξελίσσονται και πώς μεθοδεύουμε στους Δένια και δόκιμους όρους, πώς συνεχίζουμε να προσδιορίζουμε. Πώς συνεχίζουν ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οι κινητοποιήσεις σας. Δεν έχετε πει ποτέ όμως ότι θέλετε να φορολογηθείτε. Ίσα-ίσα. Ως αγρότες τα τελευταία χρόνια αποδεχτήκαμε τα βιβλία σε όλους θέλουμε να πληρώσουμε, πρέπει να πληρώσουμε, δεν πρέπει κανένας στην πατέντα μας να λέει ότι δεν θέλει να πληρώσει. Όλοι οι αγρότες θέλουν να πληρώσουμε. Απλά να πληρώσουμε αυτό που μας αναλογεί, όπως πληρώνουμε σε όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά και όχι μόνο κράτη. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάνε, αν το αναλύσουμε, και δεν νομίζω έχουμε τον απαραίτητο χρόνο, συνδυασμό, δηλαδή το ασφαλιστικό που ουσιαστικά είναι ένας τρόπος φορολόγησης πλέον. Αλλά και το φορολογικό έτσι όπως τίθεται, ουσιαστικά μιλάμε δεν με εισόδημα. Τι ακριβώς προτείνεις εσείς? Εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή για μία φορολόγηση της τάξης 13%, αυτό δηλαδή που είχε πριν, και να υπάρχει ένα φορολόγιο το 12.000 ευρώ, 6.000 για ένα γάμο, 12.000 για ένα γάμο, 3.000 για κάθε παιδί, το οποίο πάρα πολλοί συνάδελφοι το θεωρούν και πάρα πολλοί κόσμος το θεωρούν, πάρα πολύ μικρό. Κι όμως εμείς αυτό ζητάμε σήμερα. Το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα μεγάλο. Από εκεί πέρα, το βασικό κομμάτι δεν είναι μόνο το τι θα πληρώσουμε. Αυτό που λέμε κόστος παραγωγής είναι ίσως και πολύ βασικότερο. Γιατί να αναλογιστούμε ότι ο Ιταλός αγρότης, εγώ είμαι αμπελπαγγυργής, ο Ιταλός συνάδελφος έχει ίσως το 50% του κόστους που έχω εγώ για να παράγω ένα κιλό στα χίλια. Αμέσως, αν βρούμε τρόπους, θα μεγαλώσει το εισόδημα μόνο από τη μείωση του κόστου παραγωγής με αποτέλεσμα και να φορολογήσω περισσότερο και να κερδίσω περισσότερο. Δηλαδή, γι' αυτό μαζί με αυτά βάζουμε και το κόστος παραγωγής που είναι αμέσως δηλαδή και το κράτος θα κερδίσει και πιο ευχάριστα θα μπορεί ο κάθε αγρότης να δώσει αυτό που πρέπει να δώσει. Στο κομμάτι του ασφαλιστικού, με τον ΟΑΓΑ. Στο κομμάτι του ασφαλιστικού θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο να κατηγηθεί ο ΟΑΓΑ.
Και λίγο να δούμε λίγο, γιατί και ένα μέρος κόσμου ακούει κάποιες απόψεις και έχει την εντύπωση ότι η αγρότηση είναι αδιάλακτη. Όχι. Αυτό που μας καταλογούν ότι ο ΓΑ δεν. Οι εισφορές που δίνουμε στο ΓΑ είναι πάρα πολύ μικρές, είναι το τεράστιο ψέμα. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί που συνταξιοδοτούνται από το ΓΑ δεν είναι μόνο οι αγρότες. Το μεγαλύτερο, τα δύο τρίτα περίπου, είναι αναξιοπαθούντες, προνοιακά επιδόματα. Να σκεφτείτε ότι το επίδομα πολυτέχνων, αυτοί που έχουν δηλαδή τέσσερα παιδιά, δίνεται από το ΓΑ. Δηλαδή η κυρία Μεναγάκη, που πολύ καλά κάνει, παίρνει επίδομα από το ΓΑ για τέσσερα παιδιά της. Αυτό όμως αθρίζεται στα αυτά που πληρώνει, στις συντάξεις που πληρώνει ο ΓΑ. Ξαφνικά μας λένε ότι έχετε ένα τεράστιο έλλειμμα. Εμείς τι λέμε? Να ξεκαθαρίσει, να υπάρξει ένα χρονιακό ταμείο για να καλυφθούν όλα αυτά, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές συντάξεις που πρέπει να πληρώσουν οι αγρότες, γιατί και μεθαύριο και εμείς θα πάρουμε σύνταξη. Να δούμε τι έλλειμμα έχει και μετά να συζητήσουμε ποια αύξηση πρέπει να έχουμε στις 7 κατηγορίες ή να συζητήσουμε με σε μια βάση τι πρέπει να κάνουμε. Θα δινόταν λύση σε κάποια από αυτά τα ζητήματα με την κατάσταση του μικρού αγροτών. Αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο και είναι ένα βαθιά πολιτικό θέμα. Πολιτικό, βέβαια πολιτικό. Γιατί από όποια μεριά και αν το δούμε, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πω σε έναν αδελφό μου που στο χωριό μου έχει υδραυλικό, φτιάχνει πέντε βρύσεις, βγάζει 3.000 και πέντε στρέμματα ότι θα είναι ή δεν θα είναι αγρότης. Υπάρχει μια σχετική αδικία. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν, αφήνοντας αυτόν, υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι υπάρχουν δικηγόροι, γιατί εταιρείες, οι οποίες παίρνουν μεγάλες αποζημιώσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να το δούμε μονοδιάστατα. Έχει πολλές διαστάσεις και θα πρέπει να βρούμε τρόπο να τις καλύψουμε αυτές για να μην αδικήσουμε συναδέλφους. Είναι το πιο βασικό κομμάτι, το πιο πολιτικό θέμα από όλα αυτά που συζητάμε. Δεν είναι, ας πούμε, μισοοικονομικό, τεχνοκρατικό ζήτημα, ανατολική ανακαίνιση. Ακριβώς. Επειδή υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας, οι οποίοι έχουν εισοδήματα, και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ σου είπα, είμαι μηχανικός. Και τα τελευταία 5 χρόνια είμαι αγρότης. Εάν δεν πάνε καλά τα τέλεια μου, μπορεί να πάω να δουλέψω. Έχω το δικαίωμα να δουλέψω. Αν όμως ήμουν μηχανικός στο κύριο επάγγελμα, είχα το δικαίωμα να δουλέψω στα καμπέλια. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Οι συνάδελφοι είναι αγρότες, δεν έχουν δικαίωμα, έχουν πτυχίο υδραυλικό, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να παραλάβουν μια βρύση και να κόψουν μια βρύση. Αν ήταν υδραυλικοί όμως, θα μπορούσαν να έχουν δέκα στενά ταμπέλια. Είναι θέματα που θα δούμε κατά περίπτωση. Και όταν μπαίνουμε και δεν πρέπει να μπαίνουμε και αυτούς τους συνάδελφους αγρότες ως μήνυμα, δεν πρέπει να μπαίνουμε ελαφρά την καρδιά μας σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να τα δούμε, να μην αδικήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και κανέναν συνάδελφο, αλλά και όλη την πολυκοινωνία. Δεν λέμε βέβαια ότι ένας που είναι γιατρός δεν πρέπει να έχει 10 ελιές. Πρέπει να τα δούμε κατά περίπτωση. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να πάρουμε αύριο το πρωί μια απόφαση. Μάλιστα. Κύριε Φανίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν σήμερα εδώ, μας μεταφέρετε τουλάχιστον και το τι γίνεται με τα blog, αλλά και μας είπατε τις απόψεις σχετικά με το ασφαλιστικό, το φορολογικό, το κόστος παραγωγής, αλλά και το μικρό αγροτών, που ήταν πάρα πολύ τουλάχιστον σημαντικό τουλάχιστον για μένα. Αυτό το μικρό ξεκαθαρίσμα θα πρέπει να γίνεστε καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, ακολουθείτε το Press Café. Καλό σας απόγευμα.